Εκατομμυριούχος. Ο εκατομμυριούχος. Είπε τέτοιο πράγμα. Και ότι θέλω να κάνω βίλα με YouTubers. Τι δουλειά κάνεις, κλό. Λέω, δεν ακούγεται καν σωστό. Απλά γίνει influencer, bro. Είναι τέτοιο πράγμα. Τι έγινε εδώ πέρα. Τι έγινε εδώ. Κόκκινια. 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 Γράφει, γράφω. Γράφεις. Γράφει. Γράφεις, γράφω. Εγώ γράφω, bro. Γράφω μάθημα, όπου να είναι. Γράφω μάθημα. Κόγιας LA. Κόγιας LA Fitness. Κόγιας LA Fitness. έχει ξεφύγει η κατάστασή του. Έχει ξεφύγει, bro. Πάλι είναι στο LA. Έχει ξεφύγει γενικά, ξέρεις. Έχει γίνει πολύ κόγιας. Πάλι. Πολύ κόγιας. Καταρχάς έμενε στο σπίτι του Έρακ, χωρίς τον Έρακ. Και ξέρεις τι με ενόχλησε λίγο στον Κόγια. Sorry, πριν πεις αυτό. Τον Έρακ τον ξέρουμε εμείς. Εγώ τον ξέρω. Πού τον ξέρεις? Εγώ τον ξέρω από παλιά. Γιατί ο Έρακ όταν ήταν μηδαμινός YouTuber. Τον ήξερε δηλαδή από λίγο από λίγα σάξ. Τίποτα ήταν, ε. Ναι, όταν ήταν ένας τίποτα. ένα μηδέν στο χάρτη του YouTube. Είχε βάλει ένα challenge στον εαυτό του να φτάσει 1 εκατομμύριο subs. Και ξέρεις, έκανε τα πάντα για να το κάνει αυτό. Και είχε σνικάρει σε ένα φεστιβάλ, δεν θυμάμαι σε ποιο. Παίζει να ήταν Κοτσέλα, δεν θυμάμαι σε ποιο. Για να βρει τον Λόγκαν Πολ και να του, και να του ζητήσει να δουλέψει μαζί του. Ήτανε αυτός από εκείνο το story. Το θυμάσαι αυτό? Το ξέρω αυτό το story, bro. Ναι. Έχω ακούσει και τον Λόγκαν Πολ να μιλάει και το έχω δει το βίντεο. Μπράβο, μπράβο, αυτό είναι. Αυτό ήταν ο Έρακ. Αυτό ήταν ο Έρακ. Ορκίσου. Ναι. Που πάει εκεί πέρα και τον βρίσκει σε ένα χώρο με πολύ κόσμο. Ναι. Μιλάμε για το ίδιο βίντεο. Αυτό έτσι. Πρέπει να είναι. Είναι δεν ο ένας που το έχει κάνει αυτό. Αυτός είναι, ναι. Θυμάμαι το έχει συζητήσει με τον Λόγκαν Πολ και έλεγε τι περίεργη κίνηση. Να έρθει να μου πει, θέλω να δουλέψουμε, ξέρω εγώ. Και σε ποιον τώρα, έτσι που. Στον Λόγκαν Πολ. Που τότε ήταν και στα full high. Full high. Νομίζω ήταν με τον KSI περίοδο. Ναι, 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 τότε ήταν. Τότε ήταν. Ήταν μετά τον κρεμασμένο. Μετά τον κρεμασμένο. Μετά τον κρεμασμένο και ξέρεις τώρα. Έτσι μετριέται το YouTube. Μετά τον κρεμασμένο, πριν τον κρεμασμένο. Πριν τον προ-κρεμασμένο. Λοιπόν, άκουσε πάει το YouTube. Πάει. Μετά το PewDiePie T-Series Fight. Ωραίο αέρα αυτό ήταν. Μετά το κρέμασμα. Το κρέμασμα είναι πιο πριν. Κρέμασμα T-Series. Ναι, το κρέμασμα είναι νωρίς. Πριν το T-Series, ρε. Το κρέμασμα είναι αρκετά νωρίς. Τρελό έτσι. Πόσο νωρίς δεν ξέρω. Εσύ το έζησες live το κρέμασμα, ε. Ναι, ναι, το έβλεπα. Ήτανε το. Εγώ ξέρεις πώς το είδα. Εμείς το είδαμε πάλι στις πλευρές του YouTube. Εσύ το είδες από αυτούς, από τον Λόγκαν Πολ. Εγώ το είδα όταν ανέβηκε. Κάπως έτσι. Εγώ το είδα και όχι κατέβηκε μόνο που μέσα έχει πέσει, σε πολύ γρήγορα, ξέρω. Από τους. Άρα το έχεις δει το βίντεο, εσύ το original. Έχω δει το βίντεο, το original. Άσε, ρε. Ναι, αυτά βλέπαμε το πηγαίνανε. Η αλήθεια είναι ότι ήταν για πολλά εκατομμύρια views πάνω το βίντεο, το θυμάμαι. Γιατί θυμάμαι ότι ήταν ψηλό active ακόμα το βίντεο. Τάπα. Ναι. Και φτάσει εγώ 5 εκατομμύρια views. Και 5 εκατομμύρια το έχω δει εγώ. Στα 5 εκατομμύρια το έχω δει εγώ. Και δεν το είχα δει το βίντεο, ενώ το είχα δει το thumbnail. Αλλά το είχα μάθει από την άλλη πλευρά του YouTube, από αυτούς που τον κράζουν και λέγανε τι έκανε πάλι, ναι, αυτό. Βλέπεις πόσο γρήγορα ξεπερνιούνται τώρα. Μπρο, εγώ αυτό σε σχέση να πω, με αυτά, ναι, που ήταν. Μπρο, παλιά γινόταν ένα σκηνικό και το συζήταγες για το υπόλοιπο χρόνο. Και υπήρχε YouTube Rewind. Το οποίο ήταν σε φάση έγιναν αυτά φέτος. Ήταν πολλά κάθε φορά, ναι, ναι, ναι. Αλλά με τον καιρό γινόντουσαν τόσα πολλά. Που λες, μαλάκα, δεν πες να για όλα αυτά φέτος. Καλά, τώρα δεν συζητάω. Κάι, Σενά, Τάντιν, Ρος, όλοι αυτοί είναι 1,5 χρόνο τύποι. Τίποτα. Και, έτσι, είναι. Και κάνουν deals τώρα 100 εκατομμύρια. Να. 100 εκατομμύρια deals. Το Kik το έδωσε Rolls Royce δωρεάν. Θυμάσαι πολύ και η Κατερίνα ότι δίνει πολλά λεφτά το Kik. Ναι. Μπρο, πήγαν και του δώσανε δώρο Rolls Royce καινούργια. Άλλο όμως τώρα. Oh. Είδες ο Lil Baby με το fake Patek, κάτι που έγινε. Το πιασένε με fake Patek. Δεν κατάλαβα κάτι, έλεγε το πούλησε και ήταν fake. Δεν το ξέρω, ήταν fake και το πούλησε. Δεν κατάλαβα ακριβώς τι έγινε, αλλά το είδα. Ξέρεις, έκανα refresh και τη στιγμή και το διάβασα γρήγορα. Ναι, 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 ναι. Και κάτι έλεγε 400 χιλιάρικα fake Patek Philippe Lil Baby. Και κάτι έλεγε sell. Όταν είναι τα keywords και απλά ψάχνεις το νόημα. Ναι, ρε. 400 κάπα Lil Baby Patek Philippe. Fake. Τι μπορείς να φανταστείς. Ότι πήρε, εγώ ξέρω εγώ τι μπορώ να φανταστώ. Αγόρασε 400 κάπα ένα ρολόι. Το πούλησε. Δεν το πούλησε. Εγώ πιστεύω ότι το πούλησε και όταν το πούλησε βγήκε ότι είναι fake. Εγώ νομίζω ότι το αγόρασε και κατάλαβα ότι είναι fake.
Αυτό μπορεί να είναι. Γιατί είναι μούτρο αυτό. Αυτό θα ξέρει αν είναι fake. Ξέρεις, έχει τη φάση του. Τον σκαμάρανε. Τον σκαμάρανε. Σκαμάραν το Lil Baby. Σκαμάραν το Lil Baby. 400 χιλιάρικα fake πατέκ. 400 κάπα fake πατέκ. Ο Κόγιας λοιπόν είναι στο LA. Φεύγει τώρα, σήμερα, αύριο. Σήμερα φεύγει. Σήμερα φεύγει. Ναι. Έλα, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μπορεί να είναι στην πτήση. Του ταιριάζει το LA. Μπρο, μου το είπε ένας φίλος μου τώρα σε μήνυμα. Μου λέει θα μετακομίσει LA. Είναι σίγουρο. Το έχει πει και ένας φίλος μου που τα βλέπει. Ο Αντώνης. Ο αδερφός Δημοσθένη. Επειδή βλέπει αυτά τα βλογκάκια που κάνει στο άλλο κανάλι. Στο τρίτο κανάλι. Ρο, αυτό το έχουμε πει έτσι. Εδώ. Δεν το έχουμε πει εδώ. Έχει τρίτο κανάλι ο Κόγιας. Έχει τρίτο κανάλι που ανεβάζει raw footage. Βγάζει βίντεο και ανεβάζει, ξέρω εγώ. Σαν IRL. Α, άρα το βίντεο με το ΕΡΑΚ που έκανε. Στο άλλο. Στο άλλο. Είναι στο τρίτο. Ρε, εντάξει. Το main κανάλι του είναι φάση. Το main κανάλι είναι off αυτή την περίοδο, γι' αυτό ανεβάζει εκεί. Ναι. Έχει τα κάρτα τη Παναγία στα κέρατα τώρα εκεί πέρα. Καταλαβαίνει, θα έκανε 15 βίντεο τη μέρα, θα ανεβάζει μέχρι τα Χριστούγεννα από LA τώρα. Στο LA. Στο main κανάλι. Το λε. Ναι, ρε. Κόγιασε. Εγώ κάπω είχα στο μυαλό μου ότι για κάποιο λόγο για πρώτη φορά πήγε και άραξε. Τέπο, είναι δυνατόν ο Κόγιας. Μαλάκα ανέβαζε από το αυτοκίνητο, από το YouTube Studio. Έκανε Megabyte. CapCut ήταν αυτό, το ξέρεις. Μπράβο. CapCut ήταν. Έκανε edit στο CapCut, στο κινητό. Export. Και έλεγε έχω κάτι ιδέες όπου πραγματικά θα είναι κρίμα να το χαραμίσω στην Ελλάδα αυτό το project που σκέφτομαι και κάτι τέτοια πέταγε. Ω μαλάκα. Και ότι θέλω να κάνω βίλα με YouTubers. Είπε τέτοιο πράγμα. Πει, ναι. Θέλω να κάνω βίλα με YouTubers. Αυτό είναι επικίνδυνο πράγμα, το λέει ο Κόγιας. Πολύ επικίνδυνο. Είναι σαν η αρχή του τέλους. Τον ρίκτα του TikTok, τον έχεις δει, τον είχαμε δει μαζί. Και λέγαμε ότι αυτό να φέρουμε. Λέγαμε να φέρουμε. Α, το ρίκτα. Λοιπόν, ναι, είναι ένας τύπος. Αντώνης Δούρος. Θυμάστε το όνομα, ρε. Νομίζω ναι, μπρο. Νομίζω ναι. Νομίζω το πέτυχα, να ξέρεις. Αυτός είναι για IRL, μπρο. Μπρο, αυτός για είναι, live. Αυτός πρέπει να τον πετύχεις. Αυτός και πρέπει να κάνει. Πρέπει να κάνει live stream, μπρο. Αυτό σου λέει IRL. Ναι, ρε, μπρο. Live, συνέχεια. Live παντού. Πόσο του ταιριάζει. Του ταιριάζει. Έχει τόσα πράγματα να τα ακούσει αυτό. Μαλάκα μπορεί να μιλάει για ώρες, για χρόνια. Και λέει κάτι. Το περίεργο ξέρεις ποιο είναι. Αυτός ουσιαστικά τι κάνει για όσους δεν τον έχουν δει. Βάζει ρε φίλε, βγάζει βιντεάκι και μιλάει για άτομα που ξέρει, για κάτι gossip. Λες και μιλάει στο σχολείο σε άτομα που τον ακολουθούν και είναι μόνο από το σχολείο του. Από το σχολείο, ναι, ναι, και μιλάει για gossip, για. Έγινε αυτό. Έγινε αυτό με τον τάδε που τον ήξερα από εκεί και είμαστε μαζί στη σχολή και αυτός έχει μια αδερφή. Μου χαμογέλασε η σερβιτόρα, η σερβιτέρ. Και λέει και ονόματα. Και αν θυμάστε, ήταν εκείνος ο πολιτικός μηχανικός που είχα γνωρίσει το ετής. Ναι. Έτσι. Θέλω να εκφράσω τα παραπονά μου σε κάποια άτομα από την Αύπακτο, τα οποία είχα φτιάξει μια ομαδική πριν. 10 μερούλες περίπου. Όχι, γενέθλια αν θυμάστε πριν 4 μέρες. Φωνήσαμε κάτι και κάποιοι δεν μπορούσαν να έρθουν στο Θεσσαλονίκη. Κανείς δεν ήρθε τελικά, ούτε καν ο αδερφός μου. Αλλά. Ο αδερφός μου αυτή την ομαδική ήταν ο μόνος και προχθές και ο φωτογράφος του καθρέφτη. Εντάξει, έστω και καθυστερημένος, έστειλε τουλάχιστον κι αυτός. Ο αδερφός μου ήταν ο μόνος που μου είπε χρόνια πολλά. Μου στείλε μήνυμα. Υπάρχουν άτομα που είναι τόσο μέσα invested, ναι, είναι. Που τα ξέρουν αυτά. Αυτό είναι το γαμάτο με αυτόν τον τύπο. Αυτός απέδειξε ότι αρκεί να σε βάλει τον άλλο μέσα, ο άλλος θα κάτσει να το δει. Και δηλαδή θα κάτσει εγώ, να τα μάθει όλα. Αν ας πούμε ήξερα αυτά που έλεγε, θα είχε πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή αν ήξερα ποιος είναι αυτός ο τριπτοετής. Αν δηλαδή είχα ξεκινήσει από την αρχή την ιστορία, γιατί αυτό είναι σαν σειρά, δεν μπορείς να το ξεκινήσεις από το 8ο επεισόδιο. Είναι η σειρά της ζωής σου, δεν μπορείς να το. Πρέπει να το ξεκινήσεις από το πρώτο. Ναι. Δηλαδή αυτός, αν ψάξουμε να βρούμε το πρώτο TikTok του, έκανε ένα rant και έλεγε: λοιπόν, εγώ είμαι αυτός, έχω γνωρίσει τον 8 Οκτωβρίου πέρσι, γνώρισε την Τούνη για πρώτη φορά. Γνώρισε την Τούνη. Ναι, γιατί την ξαναπέτυχε και είπε. Την είχα ξαναπετύχει, μωρέ. 8 Οκτωβρίου, ξέρω εγώ, σε ένα μαγαζί. Τι που ήξερε τη μέρα. Μπρο, είναι τρελός. Ήξερε τη μέρα, λέει 8 Οκτωβρίου σε ένα μαγαζί. Γνώρισε αυτόν, έκανε αυτό και μετά αρχίζει και πάλι. Γιαπ. Και αρχίζει και λέει η σερβιτόρα. Σταματάει σερβιτόρα. Δεν σταματάει ποτέ. Εδώ έχει ένα ωραίο καφέ, εντάξει, εδώ έχουμε έρθει Θεσσαλονικούλα. Αυτό είναι Θεσσαλονίκη, νομίζω, μόνιμα. Ή μπορεί να είναι από αλλού νομίζω και να έχει πάει. Σπουδάζει Θεσσαλονίκη. Νομίζω έχει απλά πάει Θεσσαλονίκη. Έχει πάει απλά. Έχει απλά τα chronicles. Έχει κάνει βίντεο, ξέρω εγώ, τύπου Κόγιας level πόσα πολλά. Ναι, ναι. Αντώνης Δούρος. Ρε μπρο, αυτό που είπες είναι τόσο σωστό για το IRL.
αν έκανε αυτό IRL, θα ήμουν στο stream, θα παίζε δόμπρο. Συνέχεια. Θα μιλούσαν και θα παίζε ντούρο. Αυτό όταν δεν μπορούσε να κάνει stream 24-7. Δηλαδή να κάνει deal. Θα μπορούσε να ξυπνάει να λέει. Γιατί μου ήρθε τώρα, τι είδα στο νερό μου. Να ξυπνάει να λέει. Ο τεταρτοετή από την θεατρικών σπουδών. Μου πάτησε μια σφαλιάρα και δεν ήξερα γιατί. Ίσως γιατί μίλησα για την αδερφή του ότι είχαμε κάνει κάτι. Ωραία, και πάει να φτιάχνει καφέ τέσσερι ώρε. Η αδερφή του που είναι από την Καβάλα και είχαμε. Εγώ αμπελόκι που σέμενα. Τώρα δεν είναι. Είμαι κάτω στη βούλη. Και η μάνα μου είχε έναν ανιψιό, ο οποίο ήταν. Μπορώ να τον έχετε δει στο Instagram μου πριν 4 χρόνια. Κάνει και τέτοια. Λέει και ρεύνη. Έχει ρεύνη. Ξέρουν όλοι. Γάμισε τα ρε φίλε. Άρα, Αντώνη Δούρο. Θα σε φέρουμε εδώ μια μέρα. Καταρχάς, άμα το ακούσεις αυτό και πρέπει να ξεκινήσεις και μετά από λίγο να έρθεις εδώ πέρα γιατί σου δώσαμε την ιδέα τίποτα άλλο έτσι. Και εννοείται ο επόμενος που πρέπει να φέρουμε. Είναι ο, περίμενε. Έχουμε πει, ο πρώτος που είχαμε σκεφτεί να φέρουμε, να πάμε μάλλον εμείς, το οποίο έχει καταντήσει λίγο εμετικό πλέον, αλλά εμείς θα το κάναμε με έναν τρόπο ή θα το κάνουμε. Α, άμα το κάνουμε αυτό θα είναι πολύ ωραίο. Αυτό ήταν insane και θα πάμε σε άλλο level όλη την κατάσταση εδώ πέρα. Ρε φίλε, αυτό άμα το κάνουμε, νομίζω θέλουμε δεν θέλουμε θα βγει πολύ καλό το βίντεο, αλλά το καλό θα είναι να βγει επαγγελματικά αυτό το βίντεο. Αλλά μπορεί να γίνει εκεί, γιατί έχει φέρει πολύ κόσμο. Πάμε, θα πάμε με βιντεόγραφερ. Έτσι μπράβο. Έτσι μπράβο. Και θα είμαστε με αυτά συνέχεια. Μόνο DJI. Πάνω. Και αυτό θα πει που είναι το δικό μου, πάω να αγοράσω τώρα. Τώρα. Γιατί είναι έτσι αυτός. Μιλάμε για τον Νταμιάν. Εκατομμυριούχο. Όχι τον Νταμιάν, τον Νταμιάν. Ναι, σε όσους λέω Νταμιάν, κανείς δεν σκέφτεται αυτόν τον Νταμιάν. Εγώ γιατί τον έχω συνδέσει τόσο με Νταμιάν. Ωραία, από εδώ και πέρα δεν λέμε τον Νταμιάν. Από εδώ και πέρα, όταν λέμε Νταμιάν, εννοούμε τον Εκατομμυριούχο. Ένας είναι ο Νταμιάν. Εγώ τον άλλον και δεν όλοι όσοι βλέπετε αυτό. Αυτό ακριβώς. Πρέπει να, βγει, να είναι ο Εκατομμυριούχος. Ο Νταμιάν είναι ο Εκατομμυριούχος. Ο ένας έχει λεφτά, ρε. Εντάξει, ο άλλος έχει λεφτά. Τι να κάνω. Αυτό είναι ο Νταμιάν. Όποιος έχει πιο πολλά λεφτά κερδίζει το όνομα. Μιλάμε για τον Εκατομμυριούχο, λοιπόν. Μιλάμε για τον Εκατομμυριούχο. Ο Εκατομμυριούχος. Ο οποίος, μπρο, άκου τώρα. Ναι. Σε ένα κλιπάκι με τον Γκόγια. Ο Κόγιας καταρχάς πάει εκεί πέρα και του ρωτάει πολύ κρίσιμες ερωτήσεις για το τι είναι ο. Μπαίνει πολύ μέσα. Μπαίνει αρκετά μέσα. Και δεν φοβάται. Απλά δεν φοβάται κυρίως. Γιατί είναι ο Κόγιας. Γιατί είναι ο Κόγιας. Δεν τον νοιάζει τίποτα ο Κόγιας. Ο Κόγιας. Μπρο, ο Κόγιας δεν έχει ηθικούς. Μπρο, άκου τώρα. Δεν έχει, όχι, δεν έχει. Γυρνάμε πάλι στον Κόγια για μια ακόμη φορά. Μόνο ο Κόγιας. Μου λέει ο δικός μου που βλέπει τα βλόγια. Γιατί εγώ δεν τα έχω δει. Δεν μπορώ να τα δω. Δεν το σηκώνω. Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορεί να δει το Κόγια. Δεν μπορώ. Μπορώ εγώ. Δεν μπορώ. Δεν το σηκώνω. Δεν το βλέπουν σηκώνω. Άλλοι. Ναι, εμένα είναι πολύ βαρύ ποτό. Είναι πολύ βαρύ ποτό. Μου τα μεταφέρουν okay. Και μου λέει ο Κόγιας μπρο, σε αυτά τα βίντεο που κάνει τα ρο τώρα, δεν ήξερε το δρόμο. Τώρα κόλλησα και εγώ, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Το Los Angeles, το Boulevard. Το Boulevard Drive. Πώς λέγεται. Που είναι με τα αστέρια, ρε μαλάκα. Ναι, ρε μαλάκα. Fame, πώς λέγεται, ρε μαλάκα, τώρα. Έλα, ρε μπρο, Star... δεν ήξερε αυτό. Και απλά δεν το ξέρουμε. Δεν το... Μπρο, όχι, δεν κατάλαβες, δεν ήξερε την ύπαρξή του. Α, οκ. Okay. Και δεν ήξερε τι είναι τα αστέρια. Άσε, δεν ναι, υπάρχει. Ρε μαλάκα. Μπρο... Τρελάθηκα, ρε Κόγια. Walk τι of έκανε. Fame. Walk of Fame. Walk of Fame, μπράβο. Δεν το ξέρει αυτό. Μπρο, εκεί μέσα ήταν τύπου... Δεν ήξερε τι, δηλαδή θα βλέπε κάτω. Α, Μάικλ Τζάκσον, εδώ το γράψα. Μάικλ Τζόρνταν. Α, Snoop Dogg. Ίσως είναι με τους Μάικλ, έχει πολλούς Μάικλ. Ξέρω εγώ, Snoop Dogg. Χόρτο τώρα, αυτός δεν ξέρω. Δεν μ' άρεσε. Αυτός δεν μ' άρεσε. Και δεν ήξερε, και πήγε και έλεγε, παιδιά, εγώ δεν το ξέρω. Μου το είπε ένα follower μου. Ορεινή Μέλισσα βίντεο. Μου το είπε ένα follower. Full, αλλά ο Κόγια το κάνει όλο. Ο Ορεινή Μέλισσα θα το έστειλε. Θα κάνει fake. Θα λέγε, δεν ξέρω τι είναι εδώ και πέρα. Τι είναι αυτά τα αστέρια. Και κάθε από κοντά. Πάμε σε σκάφο. Walk of fame με το κεφάλι εδώ. Και το. Λίπη. Walk of fame, Michael Jackson. Εδώ είχαν πατήσει πολύ σημαντική τύπη. Αυτό που ήθελα να καταλήξω είναι ότι ο Κόγια δεν έχει ηθικού. Δεν ντρέπεται. Ναι. Θα το πει, πούτσα του. Δεν πάνε να είναι μέσα απέναντι. Να γίνει ρεζίλ, δηλαδή να πει μαλάκι, σήμερα σκότωσα τον πρωί και χέστηκα πάνω. Χέστηκα πάνω. Θα το πει. Είναι μαλάκα, πόδο, σήμερα δεν μπορώ να κάνω βίντεο γιατί χέστηκα πάνω. Χέστηκα πάνω μου, κατάλαβες. Και είπε δεν ξέρω. Ή το άλλο που είχε πει για να γυρίσουμε πάλι στο βίντεο. Το είδε αυτό, το είδε στο blog του. Το είδε στο blog στα ρο αυτά, δεν το είδα. Εγώ το είδα ο φίλο μου. Θα κάτσω να δω, ρε φιλάτε. Και λέει δεν το ξέρω, μου το πένε, λέει πρέπει να είναι τουριστική περιοχή. Πήγε. Δεν ήξερε τι είναι αυτό. Δεν το είχε ξανακούσει. Που είχαμε ξεκινήσει. Λέγαμε για τον Νταμιάν. Ότι είχε πάει ο Κόγιας και δεν είχε κανέναν τέτοιο. Α, ναι. Πάει και το ρωτάει. Πόσα λεφτά έχεις σύνολο. Αν πουλήσεις τα πάντα. Αν πουλήσεις τα πάντα.
Και να του λέει ο άλλος, είναι πολλά. Ξέρεις τώρα εκατομμυριούχος, θέλει από την αρχή του. Είναι υπήρχαν το τύποι μύθος που πιστεύαν ότι δεν έχει καν λεφτά. Ότι είναι ο μύθος, ότι όλο πλάθει ότι έχει λεφτά. Και θέλει και να υπάρχει ο μύθος. Ακριβώς. Και ότι όσο πιο πολλά λεφτά πιστεύουν ότι έχει, τόσο πιο πολλά λεφτά θα βγάλει. Γιατί σου λέει, αν πιστεύουν ότι εγώ έχω 100 εκατομμύρια, ρε μπρο, θα βάλουν όλοι, θα πούνε εντάξει, κάτσε να τα δώσει λεφτά, γιατί αυτό κάτι ξέρει. 100 εκατομμύρια. Ξέρει. Ενώ μπορεί στην αρχή να έχει τύπου 500 κάπα και απλά να τα χάλαγε, σαν Mr. Beast, αλλά με το να ζει τρελά και να κάνει βίντεο. Είναι content. Ξέρεις γιατί έκανε συνέχεια βίντεο και συνέχεια έλεγε. Γιατί λογικά χάλαγε τόσα λεφτά που δεν μπορούσε εκείνη την περίοδο. Που έλεγε, μαλάκα τώρα χαλάω πολλά λεφτά, πρέπει να κράξω. Και έπαιρνε και του λέγανε, γιατί είσαι τόσο κομπλεξικός και συνέχεια πρέπει να αποδείξω ότι είσαι πλούσιος. Εντάξει, είσαι πλούσιος, του λένε. Και λέει, όχι, θέλω να σας κάνω και εσάς πλούσιους. Και μετά πήγαινε στο επόμενο βίντεο και σε φάση, ρε μπαγλάμα, εσύ από το σπίτι σου στη νέα τέτοια, νέα Ιωνία, τι άμα μου πεις εσύ, ρε μαλάκα. Εδώ, Ντουμπάι, ξέρω εγώ, σε ένα διαμέρισμα. Ρε μπρο, θα σου πω, η ζωή που κάνει φαίνεται ακριβή, αλλά εμένα μου βγάζει μια φτώχεια. Άλλο αυτό, εντάξει, αυτό εννοείται. Πριν πούμε αυτό, τον ρωτάει πόσα λεφτά έχει και του λέει, είναι σίγουρα. Όχι, 6 ψηφία. Εξαψήφιο. Λέει 7 ψηφία. Είπε 7 ψηφία. 7 ψηφία. Μήπως είχε πει 6, ρε παιδί. Είπε 7, γιατί θα σου πω 7 είναι 10 εκατομμύρια και κάτι. Και του λέει ο άλλος. Κοίτα, είναι λογικό και να. Και του λέει ο Κόγιας. Πόσο ρε, ξανά να μην τον εντυπωσίασε καθόλου. Πόσα, ρε. Αυτό μπορεί να είναι 10, μπορεί να είναι 90. Πόσα είναι. Κόγια ρε που! Ναι, ρε που, γι' αυτό γαμάει ρε μπροκοίδι, γιατί έτσι θα έκανε στον οποιονδήποτε. Ναι. Και μετά πάει ο άλλος και του λέει, τώρα δεν μπορώ να σου πω, αλλά είναι 7 ψήφιος. Σαν να του λέει περίπου 12. Εγώ έτσι το πιάσα ρε μπρο. Εγώ έπιασα ότι έχει περίπου 12. Παραπάνω από αυτό δεν θα είναι. Ρε μπρο, να έχει φτάσει τα 20 τώρα, πολύ λέω. Όχι. Δεν έχει φτάσει τα 20. Έτσι όπως τα χαλάει κιόλας, άμα αλλάγες. Μπρο στο βίντεο, είδες πως το λέει, τι του λέει ο Κόγιος. Τα χαλάει γιατί πρέπει να τα χαλάσει για να πουλήσει. Ναι, αλλά εκείνη η ζακέτα ρε μπρο που αγόρασε. Και αυτό. Δεν ξέρω αν το είδατε. Μπορώ να το. Αυτό ας πούμε ας μπει. Η μπλούζα που πήρε στον Κόγια, ρε μάλα. Η μπλούζα που πήρε στον Κόγια. Αγία βαρβάρα, ρε μάλα. Και το ξέρει και ο Κόγιας. Ο Κόγιας δεν ξέρει να ντύνεται καθόλου. Άλλο που ήταν χειρότερο. Άλλο που ο Κόγιας σε αυτό το βίντεο. Φέντι, δεν το έχω ξανακούσει. Φέντι. Κάτσε, δεν υπάρχει τίποτα. Μπρο, μαζί ήμασταν. Αλήθεια. Εδώ το βλέπαμε σαν τηλεόραση. Και έλεγε. Εγώ δεν την ήξερα αυτή τη μάρκα, λέει. Δεν θυμάμαι αν ήταν Fendi. Ή Versace. Μην ήταν όχι Versace, εντάξει ρε κόγια. Δεν ξέρει κόγια. Ήταν Balmain. Fendi, μπορεί να μην ξέρει τι Fendi. Καλά, Balenciaga, άμα του πει. Ή Balenciaga. Μπορεί να ήταν και Balenciaga. Δεν φοράει Balenciaga κατά μέρο. Fendi, κανένα Balmain. Αυτό τι φόρεσε ρε πρώην τέλει, Versace. Fendi πρέπει να ήταν. Να ήταν Fendi. Ήταν πολύ άσχημη σίγουρα μπλούζα. Έμοιαζε Versace στο πόσο άσχημη. Όχι, η Versace. Ναι, εντάξει, ναι, κατάλαβα. Η Versace μπλούζα είναι τη χειρότερη, τη πιο kitsch μπλούζα στην ιστορία, bro. Η Versace δεν μπορώ να καταλάβω πώς λειτουργεί ακόμα. Η Versace, θα σου πω ρε φίλε. Η Versace, όλο καταρχάς, το γυαλί. Το γυαλί το ξέρεις. Εντάξει, άστο τώρα, γάμισε το αυτό. Γι' αυτό σου λέω, bro. Η Versace αυτό που έκανε, ο Versace μάλλον, ήταν. Το πληθωρικό και το κιτσαριό ρε φίλε. Αλλά με έναν τρόπο που το έκανε ωραίο. Αλλά σε ρούχα, όχι σε t-shirt ρε φίλε. Όχι σε t-shirt, το έκανε σε ρούχα. Σε ρούχα, ναι. Δηλαδή σε γυναικεία ρούχα, σε φορέματα, να έχουν πολλά patterns πάνω. Ωραία φίλε, έχεις δίκιο. Κατάλαβες, εκεί το Versace είναι ωραίο. Αλλά το Versace, να βάλεις print με χρυσές αλυσίδες. Ή print χρυσό Versace εδώ. Είναι αηδία. Προ, είναι αηδιαστικό. Δεν βγαίνει στο t-shirt αυτό. Ο Τζιάνι, ο Versace, ήταν για τις γυναίκες ξεκίνησαν τα ρούχα. Φορούσε άλλα ρούχα αυτός. Θα σου πω να δεις μια σειρά μετά με το, για με, το, με το Versace, το έχω πει. Όχι, αλλά κάπου το έχω δει στο Netflix αυτό. Είναι από το American Crime Story. Το American Crime Story κάθε σεζόν είναι ένας διαφορετικός φόνος. Και η σεζόν, μια σεζόν που έχω δει μόνο αυτή τη σκέψη. Γιατί αυτό με ενδιέφερε, ήταν με τον Versace. Μία σεζόν ολόκληρη του Versace. Μία σεζόν. Άρα ένα σεζόν αλλάζει ο φόνος. Είναι ο φόνος κάθε σεζόν, ναι. Απίστευτο. Πόση σεζόν είχε, 6 τύπου. 5, κάτι τέτοιο. Έχει φτάσει 5. Καλό, αυτό ακούγεται πολύ φαν. Απίστευτη σειρά. Για το πώς φάγανε τον Γιάννη Versace. Και ποιος ήταν. Ποιος ήταν. Το καβαλάει το ποιος ήταν ο Versace, το πιστεύεις. Το ποιος τον σκότωσε. Ήταν ένα serial killer. Ποιος... Ανομαλάρα, όπου αυτό είναι ο πρωταγωνιστής ουσιαστικά. Τι είναι στο καβαλάει. Το πόσο σημαντικός, ποιος είναι ο σημαντικός στο τι έργο. Ο killer του είναι πιο σημαντικός. Ναι.
Τι λέει. Στο έργο είναι ο πρωταγωνιστής ο Κίλερ. Okay. Αλλά σου δείχνει και τι ήταν αυτός ο τύπος. Ναι, 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 ναι. Τι ιστορία είχε. Είχε, ξέρω εγώ, πιο πολύ ιστορία από το ανομαλάρα. Είχε μονή. Είχε σκοτώσει ήδη 5 καραπλούσιους. Όπου τι έκανε αυτός, ήταν και λίγο γκέι, λίγο ζυγκολό, δηλαδή πήγαινε, έπαιρνε λεφτά με γέρους, λεφτάδες. Και με κάποια στιγμή άρχισε να τους σκοτώνει αυτούς. Ενώ απλά καλά έκανε το ζυγκολό στην αρχή και ήταν άφραγκος και το έπαιζε πλούσιος. Ότι σε όλους έλεγε μια διαφορετική ιστορία. Ναι. Έτσι. Κλασικός serial killer. Κατάλαβες. Και στο, σαν το Catch Me If You Can με τον DiCaprio. Ταινιάρα, προ ταινιάρα. Φοβερή. Μια τέτοια φάση ήταν αυτό. Ναι. Και εν τέλει κατάφερε να τον γνωρίσει, να μπει μέσα. Να μπει στο κλαμπ. Ναι. Το συμπάθησε και στο τέλος τον σκότωσε. Μπρο, εγώ τώρα και θα σου πω, βλέπω το Σοπράνος. Το Σοπράνος το ξέρεις. Το έχω ακούσει, δεν το. Το έχεις ακουστά το Σοπράνος. Ναι, ναι. Κοίτα, πρώτο Σοπράνος. Εμείς συμφωνούμε, εννοείται, ότι το Breaking Bad είναι η καλύτερη σειρά του κόσμου, έτσι. Ναι, ναι. Σε αυτό συμφωνούμε, είμαστε. Συμφωνούμε, όχι μόνο εμείς οι δύο, θεωρητικά όλος ο κόσμος συμφωνεί. Κανονικά αλλά θα έπρεπε όλος ο κόσμος να συμφωνεί. Αλλά εντάξει, έστω ότι δεν συμφωνεί όλος ο κόσμος και υπάρχει κόσμος που λέει, ξέρω εγώ. Υπάρχει κόσμος που ακούσει ακόμα να μου λέει La Casa de Papel. Τι λες. Και είμαι σε φάση, ρε μπρο, νόμιζα ότι είσαι φίλος μου, ρε μπρο, ή κάτι, ξέρω. Τι λέει, υπάρχει άνθρωπος που λέει Λακάσα την κόσμος, Παπέλ. Ναι, μπρο, εδώ είχαμε πει, ρε μπρο, ότι υπάρχει κόσμος που ακόμα ντύνεται Λακάσα την Παπέλ. Υπάρχει κόσμος που θεωρεί GOAT. Κοίτα, υπάρχει άλλος κόσμος που θεωρεί το Prison Break το καλύτερο. Αυτό πήγα να πω. Άλλο λούσιμο. Εγώ ξέρεις που έχεις δει το Prison Break. Ξέρεις που είσαι το Breaking Bad. Αυτός ο φίλος μου, ο οποίος θεωρεί το Prison Break την καλύτερη σειρά και δεύτερη τη Λακάσα την Παπέλ. Ανομαλάρα τελείως. Ανομαλάρα το ξέρει και ο ίδιος. Μου λέει πρέπει να δεις Prison Break. Ακούω το break, γυρνάω σπίτι, βάζω break, πατάω Breaking Bad και το στέλνω. Vince Gilligan λέει στην αρχή και το στέλνω και του λέω είδες. Ξέρεις, δεν του είπα τίποτα. Μου λέει τι είναι αυτό. Του λέω το ξεκίνησα. Μου λέει ποιο, τι είναι αυτό. Breaking Bad, μου λέει Prison Break, μου λέει εγώ σου είπα. Μα αυτό το μπέρδεμα, ξέρεις, παίζει να γίνει σε πάρα πολλούς. Και όχι μόνο έγινε σε εμένα, μου άλλαξε τη ζωή. Αν είχα δει το Prison Break, θα ήταν όλα διαφορετικά τώρα. Δεν θα είχα δει το Breaking Bad. Το Breaking Bad θα το είχα δει σε άλλο σειρά timing. Είναι τόσο σειρά, ρε. Όλοι όσοι ξεκινήσαμε το Breaking Bad, θα σου πω, θυμόμαστε πότε το ξεκινήσαμε, γιατί το ξεκινήσαμε, τι ήτανε, όλοι το σταματήσαμε κάπου στη μέση. Δεν μου το έχεις πει, Το έχω δει. Το είχα δει σε ρί. Σερί, είσαι ο πρώτος, μπρο. Είσαι ο πρώτος. Το είχα δει. Μέχρι τώρα όλα μου τα interaction σε φάση και στην αρχή το έχω παρατήσει. Και εγώ κάπως έτσι. Εγώ ήξερα. Ήξερες έτσι. Έβλεπα το μέλλον. Έβλεπες το μέλλον. Μπρο, εντάξει, το Breaking και Bad. Εμένα μου αρέσει κιόλας να είναι και λίγο πιο light η σειρά. Light, light. Light ενώ να μην έχει τόσο σκουτάνας. Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι απαραίτητα ευκολόπιωτη. Να είναι ας πούμε το Better Call Saul. Κάποιος θα μπορούσε τις δύο πρώτες σεζόν να έλεγε full βαρετές. Full βαρετές. Αλλά αυτή η σχέση του αδερφού με τον Σολ είναι πάνω από όλα τα λεφτά, έτσι, bro. Εντάξει. Και το ξέρεις ότι είχε 41. Απλά πρέπει να έχεις λίγο πιο όριμο μυαλό για να το δεις αυτό. Ναι, δεν μπορείς μικρός. Αν μπεις και το δεις για να δω μπαμ. Λες, ελπίζω να είναι εξίσου καλή. Πρέπει να το δεις ως δεν έχει άλλο Breaking Bad, πρέπει να δούμε κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Και ναι. Προσαρμόνεις το μυαλό σου σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς. 39 nominations, δεν κέρδισε κανένα. Αλήθεια. Και best picture, ποιο το κέρδισε. Α, όχι και best picture, best cinematography. Που είναι το Better Call Saul, bro, έχει την καλύτερη κινηματογραφική, τις καλύτερες σκηνές, δεν μπρος στον κόσμο. Είναι καλύτερο και από το Breaking Bad. Απίστευτε. Είναι τρελό. Και έχασε από ποιο. Νομίζω το έχουμε πει αυτό. Όχι εδώ, αλλά μου το έχεις πει. Το έχω πει off camera. Από το Wednesday, bro. Στο κινητό το έχω πει. Bro, από το Wednesday. Εντάξει. Που το Wednesday εγώ είδα δύο επεισόδια και το έκλεισα. Με την κοπέλα του ρε. Εντάξει, θα βάλει κοπέλα. Το βράδυ είναι. Ο Κόγιας το ξέρει ότι έκανε edit. Όχι, μπρο, όλα τα λεφτά. Έκανε edit στο κινητό όσο βλέπαν το Wednesday. Είμαι σίγουρος ότι δεν το έβλεπε ολόκληρο. Δεν το έβλεπε. Δεν μπορεί, δεν έχει το attention span. Τι να δει. Εδώ δεν έχει ρε, μπρο. Ο Κόγιας σίγουρα έχει. Βλέπει Mr. Beast βίντεο επί δύο. Στο επί δύο το βλέπει, είμαι σίγουρος. Μπορούμε να το ρωτήσουμε, μπρο. Στο επόμενο θα το ξέρουμε. Έχει σίγουρα διάσπαση προσοχής ο Κόγιας, φαίνεται. Έχει, όχι διάσπαση. Πλέον όλα τα παιδιά έχουν διάσπαση. Πλέον όλα τα παιδιά σου είχα πει ρε μπρο. Ο άλλος διαβάζει και έχει TikTok στο πλάι και σκρολάρει.
Ναι, αυτό μαλάκα. Ναι, ναι, το έλεγε διάσπαση... ο Λόλος αυτό. Πότε το είχαμε πέσει στο χρής, τα τρία παπιά. Τρεις μαλάκες. Τρεις μαλάκες. Τρεις κουράδες. Τρεις μπουρδέλους. Τρία μπουρδέλα. Τα τρία μπουρδελάκια. Δεν μπορούν ούτε. Ναι, είχε έναν φίλο που ο αδερφός του είπες. Έπαιζε Rainbow Six και επειδή στο ενδιάμεσο είχε κάποιους γύρους, έχει μια βάση για το κινητό και σκρόλαρε. Αλλά ας αυτό. Εγώ έχω ακούσει από άλλα. Μια βάση. Το ότι έχει βάση μαλάκα είναι που το κάνει. Γιατί εντάξει, εγώ ας πούμε όταν έπαιζα Fortnite. Δεν το πιάνει. Και εδώ. Και άμα είναι κάνεις... συνέχεια ανοιχτό και παίζει και όταν παίζει. Αν είσαι καλά, εννοείται. Είναι ανοιχτό. Ίσως πατήσει πώς. Και παίζει ορεινή μέλισσα 15 φορές το βίντεο. Έτσι παίρνουν views αυτοί. Έτσι παίρνουν views αυτοί. Μπρο, από το ξανά και ξανά. Απίστευτο. Ναι, οπότε... αλλά διαβάζουν και σου λέω σκρολάνε στο TikTok. Που εδώ ρε μπρο YouTube, άμα πας να δεις και να διαβάσεις, έχει τελειώσει φάση. Δεν διαβάζεις ποτέ. Το καινούριο μπρο YouTube είναι TikTok. Απλά δεν μπορείς να το κάτσεις. Είναι το... TikTok που δεν είναι συνεχόμενο. Κάνεις και κανένα διάλειμμα για να βάλεις το άλλο βίντεο. Κάνεις ένα. Γιατί. Κατάλαβες, αυτό είναι να πατήσεις από το έτσι. Από το έχω επιλογές. Καλά, βέβαια είχε βγει το autoplay. Άστο το επιλογές. Εγώ σου λέω και ότι είναι χρόνος το να σταματήσει το ένα βίντεο, να επεξεργαστώ για 2-3 δευτερόλεπτα τη είδα. Συνείδηση. Και να πατήσω το επόμενο. Μπορώ μόνο αυτό. Δεν είναι... Το όχι. Άλλο. Δεν επεξεργάζεσαι κάτι ήδη. Δεν υπάρχει. Βλέπει συνέχεια, κατάλαβες. Λες είναι το επόμενο. Συνεχόμενο. Είναι απίστευτο. Λίγο να ξανά. Τέλος πάντων. Μόνο που πιάνεις τη συνείδησή σου, τέλος πάντων, είναι σε φάση. Εκεί είναι ρίσκο για την εταιρεία. Μη φύγεις από την πλατφόρμα. Εγώ ναι. Πώς νικάω τον εαυτό μου, ρε πρώτα σκρολάρω. Σκέφτομαι ότι πρέπει να φέρω συνείδηση. Και με το που γίνεται ένα πώς και πιάνω λίγο τη συνείδησή μου, λέω: λοιπόν, άμα τώρα σκρολάρω έστω και μία φορά, πάει αυτό που έχω στο μυαλό μου. Θα λιώσει με το τρίτο. Τρίτο scroll, bro, έχει τηγανιστεί πάλι το κεφάλι μου και συνεχίζω. Τρίτο scroll, bro, και κατευθείαν συνεχίζω. Εγώ έχω παρατηρήσει γιγαντιαία διαφορά όταν ξεκινάει η μέρα μου με TikTok. Όταν το πιάνω και ανοίγω, όχι TikTok, Instagram να απαντήσω σε μηνύματα. Μόνο αυτό μου αλλάζει όλη τη μέρα. Και όχι μόνο μου αλλάζει τη μέρα. Αν το κάνεις και αν δεν το κάνεις. Αν το κάνω, γιατί το κάνω. Καταλαβαίνεις διαφορά. Εσύ δεν καταλαβαίνεις. Ναι, όχι, εσύ. Γιγάντια. Εγώ το έχω δίπλα στην καρέκλα μου, η οποία είναι δίπλα. Αλλά εγώ το κάνω για να ξυπνάω, ρε πού. Εντάξει, ξυπνάς όντως, ρε πού, αλλά ξυπνάς με λάθος κίνητρο στη μέρα. Δεν ξυπνάς για να εκτιμήσεις τη μέρα. Ξυπνάς για να κυνηγήσεις πάλι αυτό το ακυνήγητο. Αυτό ναι, το ναι. Πράγμα. Εγώ τώρα ξέρεις τι κάνω. Έχω αλλάξει, σου λέω. Βάζω το κινητό μου πιο μακριά και έχω αυτό δίπλα για το πρωινό κινητό. Καλό αυτό. Αυτό το έχω δείξει on camera. Αυτό είναι το Kindle. Αυτό είναι e-book. Αυτά, άμα έχετε πάει παραλία και έχετε δει Γερμανούς. Σε κάτι καρεκλάκια. Σε κάτι καρεκλάκια μπροστά στην παραλία. Να βρέχονται τα πόδια. Βρέχονται ποδαράκια, δεν μπαίνουν ποτέ. Και απλά εδώ, βιβλίο. Και εδώ. Και άλλο βιβλίο. Και ξέρω εγώ, απλά οθονούλα. Μοιάζει με τάμπλετ. Μπαίνει, διαβάζει. Επόμενο και προηγούμενο. Τέλος πάντων, έχω κατεβάσει άπειρα βιβλία. Ξυπνάω το πρωί και διαβάζω. Πέντε σελίδες. Πέντε σελίδες αυτό είναι μία σελίδα κανονική. Γιατί έχω βάλει τα γράμματα ναι, μεγάλα. Είναι μικρά, λίγα, σε κάθε μικρά. Τέτοια. Και τα έχω βάλει μάλιστα έτσι για να πηγαίνει γρήγορα το μάτι. Δεν ξέρω αν μπορείς να το παρατηρήσεις. Ναι. Πάει γρήγορα, δηλαδή το κοιτάς και επειδή και το παίρνεις κατευθείαν. Κοιτάς την κεντρική λέξη και κατεβαίνει κατευθείαν μόνο το μάτι. Άμα την αρχίζεις έτσι τη μέρα σου, το έκανα και πριν όταν είχα βιβλίο. Αλλάζει τα πάντα. Μετά κοιτάς το κινητό σου σαν κάτι ξένο. Το κοιτάς και λες, τώρα όπα, με ηρεμία αυτό, γιατί δεν είναι τόσο οικείο. Εγώ σου είχα πει, ήθελα με κάποιο τρόπο να... και θέλω να σταματήσω να καταναλώνω. Εσύ το κάνεις αρκετά, αλλά ξέρεις τι, εμάς δεν μας αφήνει ρε μπρο, όταν φτιάχνεις πράγματα. Αυτό είναι το θέμα, δηλαδή τι θα κάνω ρε μπρο. Τι θα... Το μόνο που έχω σκεφτεί είναι να έχω την εφαρμογή σε αλουνού το κινητό, ξέρω εγώ, στις Μαρίλιας. Οπότε να το κάνω μόνο για να κάνω TikTok. Ναι, εντάξει. Και έτσι ώστε να μην υπάρχει καν εφαρμογή στο κινητό μου. Αυτό θα ήταν επικό, μπρο. Δεν θα ήθελα να υπάρχει εφαρμογή στο κινητό μου. Δηλαδή δεν θέλω να υπάρχει το TikTok. Ένα κινητό το οποίο δεν έχει τίποτα άλλο μέσα παρά TikTok. Ωραίο. Οπότε βγάζεις μόνο και κάπως να μπορείς να μπλοκάρεις κιόλα τα βίντεο. Αυτό θα ήταν το top. Βασικά να ήταν απλό, βασικά. Να είναι εφαρμογή που να μπορείς να ανεβάσεις μόνο. Δεν, αυτά τα έχω ψάξει. Εγώ είχα ψάξει Instagram να έχει μόνο μηνύματα και δεν υπάρχει. Αλήθεια. Είχε βγει και το αφαιρέσανε. Ένα σαν Messenger, το είχαν συνδέσει ένα με το Messenger. Το είχαν συνδέσει με το Messenger. Και ήταν ένα Media λεγόταν, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχουν αυτά. Σου λέει, πού πας, να ξεφύγεις. Είχα σκεφτεί να φτιάξω develop
μια εφαρμογή, πόσο δύσκολο να είναι να περνά τα μηνύματα και να τα κάνει auto synchronize με το Instagram. Κάπου να τρέχει αυτό, δεν ξέρω πώς. Κλείσαμε έναν κύκλο. Πριν λέγαμε για τον εκατομμυριούχο, έχουμε ξεφύγει απίστευτα. Ούτε που το θυμάμαι. Εγώ θέλω να πω, ναι, ξεκινήσαμε από τι θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να πάμε να τον βρούμε και όπως κάνει, ξέρω εγώ, ο Σούμε, που πάει και ρωτάει πώς θα γίνει εκατομμυριούχος. Εννοείται δεν θα το κάνουμε Σούμε. Αλλά καμία σχέση. Δηλαδή, εκεί θα πάμε. Εμείς θα πάμε για τύπου για την Καβλάντα. Θα έχουμε κάμερα, θα βγάζουμε όλη μέρα. Όλη μέρα. Και θα ανεβάζουμε τύπου 5 ώρα βίντεο. Ή live stream θα ήταν το επικό. Τα top θα ήταν εξής. Καλά, live stream θα ήταν επικό. Αλλά στιγμές, ξέρω εγώ, με τον εκατομμυριούχο. Ναι, αλλά θα βγάζαμε όλη μέρα βίντεο. Και θα κρατάγαμε τα highlights. Δηλαδή δεν θέλω να χάσω δευτερόλεπτο. Ναι, δηλαδή ούτε εγώ δευτερόλεπτο. Και εννοείται θα το τσιγκλάμε με διαφορετικό τρόπο. Καλά, ναι. Εκατομμυριούχε. Εκατομμυριούχε, bro, please. Εγώ πέρα από την πλάκα. Θα έχουμε top tier content θα βγάλουμε. Όχι κόγιο, όχι σούμε. Εδώ πέρα θα γίνει άλλο. Bro, θα μπει σε μέρο κάτι πολύ μεγάλο. Θα είναι απίστευτο. Θα το μετανιώσει αν δεν το κάνει. Θα είναι ένα από τα βίντεο. Ως επενδυτής πρέπει Ελλάδας. Να το σκεφτείς πολύ καλά. Μπρο, φαντάσου τα βίντεο της Ελλάδας. Είναι αυτά, αυτά, αυτά και αυτά τα top. Θα σκάει και αυτό από τα πιο ιστορικά, μπρο. Αυτό εμείς οι δύο εκατομμυριούχος. Οι δύο αντίθετες πλευρές, μπρο. Εμείς δεν γουστάρουμε ούτε το lifestyle του εκατομμυριούχου. Ούτε ο τρόπος που ντύνεται, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Αλλά εμένα μου με ερεθίζει αυτό. Το κοιτάω και λέω, θέλω να το. Να το κάνω σκάψω. Λέει. Αυτό. Θέλω να το σκάψω. Να εντριβώ. Θέλω να εντριβώ. Και ρε μπρο, δυστυχώς πρέπει να του πούμε ότι δεν έχει λεφτά για να μας φέρει. Ή παλιά γινόταν έτσι τουλάχιστον. Τώρα το έχει αποδείξει. Δηλαδή πρέπει να το τυμπούμε, ξέρω. Παλιά ήταν σε φάση. Δεν μπορεί. Ένας έκανε βίντεο του τύπου εκατομμυριούχο κλπ. Και πήγαινε από κάτω εκατομμυρίου και του λέει: λοιπόν, θα σου πληρώσω όλα τα έξοδα. Θα σκάσεις εδώ πέρα. Θα σου πει μπλα 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 για να σου δείξω ότι έχω λεφτά. Καταλαβαίνεις. Υπάρχει λοιπόν ένας fake εκατομμυριούχος Πάνος Μουρού. Τον ξέρεις αυτόν. Ένας φράτζας ρε μπρο. Ο οποίος μιλάει έτσι. Λοιπόν, θέλεις να αυξήσεις την επιχείρησή σου. Το ξέρω, το ρε μαλάκα. Αυτός που έκανε. Νομίζω για dating είχε ξεκινήσει. Μπορεί να είχε κάνει και αυτό στην αρχή. Αυτό είχε κάνει τα πάντα. Αλλά στην αρχή, το έχει φτάσει σε σημείο που το millionaire mindset, ξέρω εγώ, έχει την εταιρεία του, κάτι τέτοιο. Μούρου, κάτι τέτοιο, man. Έχουμε ένα πελάτη που θέλει να κάνει. Ναι, ναι. Αυτό κάνει. Είναι πάρα πολύ απλό. Μου ζητάς πώς να βγάλεις πατικό εισόδημα. Και είναι αυτό κάθε φορά. Δεν είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι εύκολο, γι' αυτό δεν το κάνουν όλοι. Θα σου εξηγήσω λοιπόν, φίλε μου. Πολύ απλά λόγια. Και έχει, ξέρω εγώ, ένα πίνακα και γράφει τα πιο βασικά πράγματα στον κόσμο. Ό,τι πιο είναι σε φάση. Εισόδημα. Έξοδα. Μπρο, θέλω να σου πω κάτι. Αυτό που δίνει πραγματικό value είναι ο president. Πολύ controversial πράγμα που είπες. Ο president μπορεί να είναι αυτό που είναι, φίλε. Αλλά λέει πράγματα τα οποία είναι σωστά. Τώρα, αν τα εφαρμόζει αυτό, αν τα κάνει, αν δεν τα κάνει. Λέει ουσιαστικά πράγματα που ναι, μαθαίνεις. Και όχι μόνο. Δεν είναι... Όχι, σου δίνει γνώσεις. Ναι, σου δίνει γνώσεις. Κατάλαβες. Άλλο τώρα ο τρόπος που τα κάνει, αν τα κάνει ο ίδιος, αν ο ίδιος έχει λεφτά, δεν μας ενδιαφέρει. Και ενδιαφέρει. Ο καθηγητής στο ΝΑΣΟΕ δεν έχει λεφτά. Δεν είναι, αλλά ξέρει να σου μάθει. Αλλά ξέρει να σου μάθει. Σου λέει πράγματα. Ναι, ρε, ένα, δύο, τρία, αλλά. Εγώ τα μ' αρέσουν, τα βλέπω, δηλαδή λέει πράγματα. Respect, bro, δεν το περίμενα για τέτοια άποψη. Όχι από σένα, γενικά να υπάρχει αυτή στον αέρα. Μαλάκα, εντάξει, γιατί κάποιοι τον ακολουθούν, εγώ πιστεύω όντως, δηλαδή, και τον ρωτάνε πράγματα. Δηλαδή, εγώ. Είναι, κοίτα. Δεν είναι λίγο σαν να ρωτάς ένα. Ο President Sky σαν προβληματικό, ρε, bro, sorry. Bro, έχει βγάλει 5K, 5K από το Paisy. Από το Paisy, bro. 5K. 5K το 5K! Είναι απίστευτο! Τρέξτε να δεις ευρώ! Σου έχω πει ότι τον έχω πετύχει. Α, και εσύ τον έχεις πετύχει. Εγώ έχω κάνει βίντεο. Έχεις κάνει βίντεο, πρέπει. Εγώ τον έχω πετύχει στο καρναβάλι να φοράει τον Έλληνα, να έχει ντυθεί αρχή. Αυτό είναι η ιστολή του που. Ιστορική ιστολή του President που την έχει κάτω-κάτω στο Instagram. Ναι. Και ξέρεις τι είναι εγώ άμα με τον President. Δεν θα τραπεί να σου πει πώς να σώσεις 20 ευρώ. Δηλαδή δεν θα σου πει. Πώς να βγάλεις 10 εκατομμύρια σε ένα χρόνο. Θα σου πει πώς να βγάλεις 10 ευρώ μέσα στη βδομάδα. Αυτό. Δεν αυτό, έχει θέμα. Σου λέει, λοιπόν, θα μπεις σε αυτό το site.
σου δίνει δωρεάν τέμου. Πόντους, ναι. Τέμου, ναι, μπες στο τέμου. Θα αγοράσεις σερβιέτες και θα τις κάνεις resell στο Facebook Marketplace. Και δείτε φίλοι μου. Όλοι είναι φίλοι του εντάξει. Ή αυτά που ανεβάζει επιχειρηματικές ιδέες, ξέρω εγώ. Το, δεν το πιο αστείο που έχει ανεβάσει. Που βάζει με μουσική από πίσω και βάζει λίστα και λέει επιχειρηματική ιδέα. Αγόρασε μια στολή κλόουν. Πήγαινε, πήγαινε σε παιδικά πάρτι. Πά την Παναγία, δεν τα έχεις δει αυτά. Όχι, μπρο. Ρε, με βγάζει full president στο TikTok. Τι λες, επενδυτική, πώς το έχεις. Επενδυτικές ιδέες, κάτι τέτοιο. αγόρασε μια στολή κλόουν. και είναι τόσο προκάλλη να το είναι να τόσο του γράψεις από κάτω και του λένε από κάτω εσύ δεν χρειάζεται να αγοράσεις στολή. Αυτό, κάτι το περιμένει. Δηλαδή, αγόρασε μια στολή κλόβ. Ζήτα 100 ευρώ από κάθε παιδικό πάρτι. 10 παιδικά πάρτι εβδομάδα ίσον τόσες χιλιάδες ευρώ το μήνα. Και καταλήγει εκεί κάθε φορά πόσα χιλιάρικα βγάζεις το μήνα. Πόσα χιλιάρικα το μήνα. Έτσι. Στην πιο random ιδέα, ξέρω εγώ. Τι. Που εντελώ, αν το εφαρμόσεις, ρε φίλε, αυτό που λέει, γι' αυτό σου λέω ότι. Μπορεί να ισχύει, δηλαδή, κατάλαβες. Δεν είναι μαλακίες. Υπήρχε κόσμος που το είχε για μεροκάματα το κλόουν. Ναι, μαλάκα, γιατί. Τι δουλειά κάνεις, κλόουν. Είμαι διασκεδαστής. Λέω, δεν ακούγεται καν σωστό. Απλά γίνει influencer, bro. Είναι το ίδιο πράγμα. Φόρευ. Απλά γίνει influencer γιατί ρε μπρο, κοίτα, σκέψου λίγο. Τι διαφορά έχει ο κλόουν από τον influencer ο οποίος κάνει τα πάντα για τύπου από GL Show. Τι διαφορά έχει ο κλόουν. Τίποτα. Καμία. Και χειρότερα είναι. Πολύ χειρότερο. Γιατί σε βλέπουν, ναι, δεν σε βλέπουν 10 παιδάκια πα σπίτι. Βλέπουν εκατομμύρια. Και δεν φοράς μάσκα. Είσαι εσύ, μπρο. Δεν είσαι τύπο κλόουν. Δεν είσαι persona. No, 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 no. Ο κλόουν είναι και ηθοποιός, δεν είναι ο. Ο κλόν, ρε μπρο, είναι κλόν. Άμα του πιάσεις το πουλί, ξέρω εγώ, του κλόν, θα σου πει, όπα, ο GL Show θα πει, είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό, μπρο. Μέσα, όμως. Αυτό όμως είναι. Οπότε είναι πολύ πιο δύσκολο, ο influencer. Όπα. Ωπα, ρε, μικρέ. Κάσε, μικρέ. Κάσε, μικρέ. Έλα, λίγο. Κλωτσάει το παιδί που έχει πάνω. Τζιέτσο. Το πουλί μου. Ραφάριο, βοήθεια. Ραφάριο, παίρνει πάγο. Τι έγινε εδώ, πέρα. Τι έγινε εδώ. Του χτύπησα. Μετά όλοι μαζί. Του χτύπησα το πουλί. Ήταν μικρός. Μαλάκα, πίστευτε να ξέρεις όμως. Τώρα που είμαι GL Show, έχω αρχίσει και φοβάμαι. Εγώ κι εγώ κι εγώ. Γιατί το έχω ανεβάσει και στο TikTok. Κι εγώ κι εγώ κι εγώ. Και θα γίνει μαλακία. Τώρα θα γίνει σοβαρή μαλακία μου. Θα γίνει μαλακία. Θα γίνει μαλακία. Είναι πολύ επίκαιρη, ρε φίλε. Ναι, ρε πούστη. Τώρα αυτοί ψάχνονται πολύ, ξέρεις. Ο Ραφάρι, μπρο. Έχουν τη μίγα και πηγιάζονται. Κλείνει η κάμερα και γίνεται ο αληθινός του χαρακτήρα. Που είσαι σε κάτι αρχικά βίντεο που είναι με τα Versace, ξέρω εγώ, και σκάει έτσι. Γίνεται μαφιόζο το βράδυ. Τα βατζή. Κλείνει η κάμερα και αρχικά. Πάει και πουλάει προστασία σε μαγαζιά το βράδυ, ο Ραφάρι. Ναι, αυτό. Αυτό. Γάμισε τα ρε Ραφάριο. Το θέμα είναι να πάμε στο Ντουμπάι στον εκατομμυριούχο. Είμαστε με τον εκατομμυριούχο! Και το κάνουμε έτσι. Εκατομμυριούχο! Ένα εκατομμύριο ευρώ! Influencer λοιπόν είναι ο νέος κλόουν. Ναι, και πλέον νιώθω ότι οι εταιρείες κάποια στιγμή θα το ξεπεράσουν το influencer marketing. Και θα βγουν από πάνω! Και θα βγουν από πάνω, γιατί πλέον το TikTok. Γιατί πολλοί αναγκάζονται να παίζουν με τους influencers, bro, για το πόσο μεγάλοι είναι. Ακριβώς. Συνήθως αυτοί παίζανε μπάλα και τους δίνανε ψίχουλα. Έτσι. Θα τα καταφέρουν πάλι, bro, θα μας νικήσουνε. Έτσι είναι, δηλαδή πιστεύω θα περάσει το αέρα με το influencer. Μαλάκα, θα σκάσει από πουθενά. Γιατί ρε μαλάκα, ας πούμε τώρα το Hell, η διαφήμιση του Hell είναι ένα 38 χαρακτηριστικό παράδειγμα. Βέβαια ήταν πολύ strict οι κανόνες. Μου είχαν πει και εμένα. Mm. Αλλά του ζήτησα πολλά λεφτά επίτηδες για να το ακυρώσουμε. Αλλά ξέρεις, να πέσω στη μάχη. Να πέσεις, ναι. Να μην πω ότι τους είπα όχι. Εδώ δεν παίζει. Εντάξει, άμα μου τα δώσουν, ναι. Ξέρεις, είναι πόσα. Πώς είπαμε για Magic B, για πόσα το έκανες. Ναι, για πόσα το έκανες αυτό. Το έκανα για τόσα, ρε φίλε. Οπότε του λέω αυτό, αλλά αν έχεις δει καθόλου την καμπάνια.
Από ποιον είναι ο πρώην ηχοδιτή. It's only skills, κοψιάλης. 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 Με αυστηρή καμπάνια. Αυστηρή. Πόσα πήρε ο κοψιάλης. Θέλω να σου πω πόσο αυστηρή ήταν. Oh. Ξεκινάει. Παλιά έπινα κάτι. Και λένε όλοι το ίδιο. Άσε. Παλιά έπινα κάτι άλλο. Τώρα πίνω χέλ. Και ανοίγει το ψυγείο. Πιάνει ένα χέλ και μπαίνει ένα ετοιματζέ κλιπάκι που σου έχει στείλει χέλ. Που μπαίνει το χέλ σε ποτήρι και. Αυτό. Ναι. Και μετά λέει πίνει χέλ. Ενέργεια. Ναι, καλά, ορκίζω. Και αυτό θα έπρεπε να κάνω κι εγώ, ας πούμε. Τυπού... Και το έκανε αυτό ο κοψιάλης, το έκανε τσόλι και έχουν φάει τέτοιο κάνει... κράξιμο από κάτω. Ναι. Το έχουν κάνει κι άλλοι, δεν θυμάμαι τώρα. Το έχει κάνει ρε, και ο. Πώς λέγεται, ο Μπρους Βίλις. Ο Μπρους Βίλις ήταν ο Μπρους Βίλις το είχε κάνει πέρσι αυτό. Ο Μπρους Βίλις είπε παλιά. Ο Μπρους Βίλις ρε μαλάκα έκανε διαφήμιση όμως. Λέει παλιά έπινα τέτοιο. Τώρα πίνω χέλ. Και πάλι μπρο, δε στο μία. Είναι ίδιο πράγμα, μην νομίζεις. Επειδή ο άλλος είναι ο Μπρους Βίλις και είναι στην τηλεόραση. Ο άλλος η καριέρα του αλλάζει άμα πει αυτό. Αλλά λόγω και άμα είσαι ρε φίλε ηθοποιός. Παίζεις το ρόλο. Παίζεις το ρόλο. Άλλο influencer, άλλο ηθοποιός. Το θέμα είναι ότι ο πετυχημένος influencer είναι και ηθοποιός, ρε μπρο. Δεν είναι κανονικός, δεν είναι η ζωή του τις πιο πολλές φορές. Τώρα εντάξει, το κοψιάλι, ρε μπρο, η Κατερίνα είχε πει το πιο σωστό. Είναι ο Έλληνας, ρε μπρο, ο κοψιάλις. Είναι ο Έλληνας, είναι ο λαός. Οπότε δεν είναι ότι είναι fake ο κοψιάλις. Είναι όντως ο κοψιάλις, αλλά ταυτόχρονα ο κοψιάλις έχει αυτό το κάτι το οποίο είναι το ότι έχει γίνει αυτό που θέλει το κοινό να γίνει. Έχει γίνει ο Έλληνας, έχει γίνει ο στάνταρ. Δεν μπορεί να μου πει κανείς ότι ο Κοψιάλης είναι 100% αυτός ο τύπος που προβάλλει. Δηλαδή, δεν μπορεί να εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει ένας τύπος ο οποίος από μια ηλικία και μέχρι και αυτή την ηλικία που είναι τώρα, που δεν ξέρω πώς είναι ο Κοψιάλης, έχει αντέξει να είναι ίδιος και consistent στο τι του αρέσει και ποια είναι τα ενδιαφέροντά του. Έχει αλλάξει τον Κοψιάλη να το βλέπει και να λέει ξεκίνησα μπάλα, μάγες, ξέρω εγώ και μ' αρέσει και γουστάρω μπάλα τώρα ή κάτι τέτοιο. Είναι κοψιάλης, ξέρεις ότι δεν θα κάνει τίποτα εκεί. Και ίδιο χιούμορ, δεν είναι ότι θα το αλλάξει σε sophisticated, δεν ξέρω. Όχι, όχι. Μπορεί να λούζω κι εγώ γιατί και ο PewDiePie ήταν για χρόνια ίδιος μέχρι που άλλαξε πρόσφατα. Και τα τελευταία βίντεο του είναι απίστευτα, δεν ξέρω αν έχεις δει. Δεν έχω δει, όχι. Θα είναι, ξέρω εγώ, θα μάθω να 7 skill μέσα στη βδομάδα ή παραπάνω όπως το έκανε. Και ξέρω εγώ, μπορεί να γυρίζω το boomerang. Και θα είναι βίντεο για το πώς έμαθα να γυρίζω, όχι το boomerang, το frisbee γύρω στο δάχτυλό μου και όσο με παρακολουθεί ο γιος μου, γιατί έχει γιο τώρα. Οπότε μπαίνει και ο γιος στο παιχνίδι. Μαλάκα. Και βλέπεις το YouTube με το γιο του. Εντάξει, αυτό έχει φτάσει σε άλλο level. Ελπίζω ο Κοψιάλης να φτάσει σε εκείνο το level, bro. Ρε φίλε, ο Κοψιάλης Ελλάδα... έχει τόσες προοπτικές να μπορούσε να κάνει τόσα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Με αυτό το κοινό που είναι έχει. Τρελό για το πώς είναι ακόμα στο Instagram ο Κοψιάλης. Αυτό. Όλα τα άλλα είναι side. Το YouTube είναι side, ας πούμε. Τελείως side ο Κοψιάλης. Έχει ιδιωτική καταγραφή, τώρα λίγο τρεν. Λίγο τρεν, λίγο έτσι. Τι... Πήγε να το κάνει λίγο πιο ντοκιμαντέρε το τελευταίο με τον... Ναι, το κάνει λίγο πιο ντοκιμαντέρε. Με τον Ρακ. Αλλά έχει μείνει εκεί ο μπρο. Δηλαδή, εγώ αυτό που έλεγα πάντα λέω, γιατί ο Κοψιάλης να μην κάνει vlogs, ξέρω. Γι' αυτό εμένα μου φάνηκε τρελό που έχει μείνει εκεί ο Κοψιάλης. Αλλά μπορεί και να είναι και για το καλό του αυτό που φαντάστηκα, αλλά μπορεί να είναι και για το κακό του. Μπορεί να είναι του τύπου μένει ίδιος, αλλά δεν είναι ότι τον βοηθάει κιόλας. Απλά γουστάρει ο κόσμος, απλά δεν δίνει. Ο Κοψιάλης, ας πούμε, έχει λεφτά να κάνει παραγωγές, ρε φίλε. Έχει, ναι. Κατάλαβες, δηλαδή μπορεί να επενδύσει τα λεφτά που βγάζει σε κάτι insane, ας πούμε. Σίγουρα νιώθει ότι δεν είναι η ώρα του. Γιατί έτσι νιώθω ότι νιώθει. Και πότε θα είναι, ρε. Αλλά δεν είναι ότι είναι και πιτσιρικά. Δεν είναι, ρε. Μα δεν είναι ότι δεν είναι και πιτσιρικά. Δεν είναι ότι δεν έχει και hype. Ο Κοψιάλης πάντα έχει hype. Πάντα έχει hype. Ο Κοψιάλης πάντα έχει hype. Που το έχει ψιλοχάσει. Αλλά είναι ο Κοψιάλης. Αλλά είναι ο Κοψιάλης. Κάναμε ένα ολιγόλεπτο break. Κάναμε ολιγόλεπτο. Πόσα λεπτά ήταν περίπου? Μισή ώρα. Εντάξει, στην τηλεόραση τόσο είναι. Το ολιγόλεπτο break. Μαλάκα, τι είναι το. Είχες πάει. Fame story. Είχες πάει στη Μαρίλια. Δύο φορές. Όχι, Μαρίλια πήγα τηλεόραση και. Η κοπέλα του Θωμά και είχε πάει στη τηλεόραση και είχε πάει και για κάποιο λόγο στο Μαλιάτσι. Στο ραδιόφωνο, στην εκπομπή του. Έχει εκπομπή στο ραδιόφωνο Μαλιάτσι, ναι, στη δικιά ναι. του ή κάνει host. Με άλλους τρεις. Σπορ FM, ξέρω εγώ. Όχι, είναι στο ρυθμό. Ρυθμό. Είναι από τα. 45,3! Top... Είναι από τα top ραδιόφωνα. Το ξέρω, ο ρυθμός είναι διάσημο. Ναι, ναι, ναι. Πώς ήταν, είχε διάλειμμα εκεί πέρα. Από εκεί το λες ή το ξέρεις. Μ' άρεσε πρώτα μεταξύ, fast full, άκυρο αυτό.
ραδιοφώνου. Σου άρεσε η φάση του ραδιοφώνου. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Πρέπει να είσαι ραδιόφωνο, κάνουμε απλά όταν δηλαδή, δεν είσαι. Εμείς εδώ θα μπορούσαμε να κάνουμε ραδιοφωνική εκπομπή. Μπρο, Λόκι, η ραδιοφωνική εκπομπή δεν έχει, πολύ δεν έχει διαφορά από το, από το podcast. Είναι απλά. Όχι, ναι, μα το podcast είναι το evolution του ραδιοφώνου. Το evolution, εισαγωγικά, ναι. Μα αυτό είναι. Είναι το evolution, αλλά κανείς θα έλεγε ότι είναι και το πιο. Το ράδιο, για το πόσο live είναι. Είναι πολύ interactive και πολύ. Ουουου, χαμός. Τηλέφωνα εκεί, πάρε το τέτοιον. Μουσικές όταν δεν μιλάνε. Εγώ ακούω, ας πούμε, πηγαίνω στη δουλειά. Έβαζα κλιματιστικά και το πρωί, 8 η ώρα πριν βάλουμε την πρώτη εγκατάσταση, έπαιζε ο Φάνης ο Λαμπρόπουλος στα κουνάβια, όπως λέγεται το πρωί. Α, ναι, κουνάβια, μπρο. Και είναι αυτός, μία τύπησα η οποία δεν την έχω δει από κοντά, αλλά ο Φάνης Λαμπρόπουλος. Όλο της την πέφτει λίγο έτσι, με έναν τρόπο. Εντάξει, αυτός παίρνει τα τέτοια και τα βάζει στο TikTok, το έχεις δει αυτό. Ναι, ναι. Ναι. Έχει τύχει να δω. Κλιπάκι από το ράδιο και να, είναι, να το έχω ακούσει στο ράδιο αρκετές φορές. Στο έχω πει. Όχι. Για τις διαφημίσεις. Ένα κάπα μπιτσιού. Ένα κάπα μπιτσιού. Ένα κάπα μπιτσιού. Όχι, εντάξει. Δεν φάγαμε κράτσι με μπιτσιού. Δεν το έχει κάνει. Δεν το έχει δει. Κάποιος πρέπει να της το στείλει. Ένα στείλει κλιπάκι. Στείλτε το. Ο Greek Cast πρέπει να φτιάξει. Κλιπάκι μπιτσιού. Κλιπάκι, ναι. Να και να το δει. Ω, μαλάκα το είδες, ε. Το λάνταρες. Το λάνταρα, bro. Το stand. Δεν θυμάμαι να το έχω πει, αλλά οι διαφημίσεις στην τηλεόραση είναι παράνομες. Σε τσάκωσα, μπρο. Σε τσάκωσα. Δες πόση τρίχα έχει αυτό το πράγμα. Πολύ τρίχα. Πόσο DNA. Ελπίζω να το πάτησα εδώ πέρα για να μην το έχω φέρει απ' έξω. Το έχεις φέρει απ' έξω 100%. Έλα ρε, μπλάτ, θα το έχεις δει. Το είχα δει. Αυτό θα έχει DNA από πολλούς μπλάτς τότε. Γιατί είναι παράνομες οι διαφημίσεις στην. Πάνω από 5 λεπτά. Γιατί είναι παράνομες. Πάνω από 5. Οι διαφημίσεις είναι παράνομες. Οι διαφημίσεις. Πάνω από 5 λεπτά είναι παράνομο. Και πληρώνουν πρόστιμο που όλες οι διαφημίσεις βλέπεις είναι 20 λεπτά, μισή ώρα. Το γαμάνε, το ξεφτιλίζουν στα ενδιάμεσα. Βέβαια δεν βλέπεις καθόλου τηλεόραση. Α, πάνω από 5 λεπτά είναι παράνομο. Πάνω από 5 λεπτά διαφημιστικό. Αν πας στην ΕΡΤ, δεν θα δεις ποτέ διαφημιστικό διάλειμμα πάνω από 5 λεπτά. Αλήθεια λες. Ναι. Ισχύει. Ισχύει. Το Star. Σταρ, μισή ώρα, 20 λεπτά, 25. Χθες έβλεπα Just the Two of Us. Fame Story, με τον Light. Με τον Light. Με τον Light. 25 λεπτά διαφημίσεις. Όχι ρε bro. Ναι. Όλο αυτό είναι παράνομο. Απλά τους συμφέρει να πληρώνουν πρόστιμο. Όχι. Ορκίσου bro. Κάνουν το ίδιο πράγμα με το λεωφορείο. Κάνουν το ίδιο πράγμα που κάνουμε εμείς με το λεωφορείο. Μπράβο, ότι μας συμφέρει να πληρώνεις μια φορά στο πρόστιμο. Να πληρώνεις κάθε φορά εισιτήριο. Τι λες ρε μαλάκα, αυτό είναι real. Ναι. Το ξέρει και η Κίμη δηλαδή, γιατί πάτε στην ίδια σχολή. Έτσι. Και η Κίμη το ξέρει. Το ξέρει και η Κίμη αυτό το fact. Ειδικά η Κίμη, γιατί η Κίμη είναι φυτό στη σχολή. Άσε ρε. Ναι. Πες αλήθεια φυτό. Τώρα. Πιστεύω ότι πηγαίνει πιο πολύ από μένα στη σχολή. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να ξέρει τώρα, εγώ στο λέω αυτό. Είναι η Κίμη. Και παρακολουθεί. Και το ζει περισσότερο από μένα. Να ξέρεις. Τη σχολή. Ζω σχολή, ναι. Εγώ δεν τη ζω καθόλου τη σχολή. Είμαι πούτσα μου τελείως. Καλά, εγώ μπρο, τι να ζήσω. Είμαι στην ασοέδε. Άμα πάω να ζήσω, θα γίνω πρεζάκι. Απλά θα λέω γίνω ότι τη ζει τη σχολή, ξέρει ότι βαϊμπάρει. Πάω να παρακολουθήσω κοινωνική ψυχολογία τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει. Ρε, άκουμε, σου λέω. Δεν υπάρχει. Μπρο, η Κίμη πλέον πάει εκεί πέρα. Καταρχάς έχει τελείωσει η Κίμη. Νομίζω ότι σημαίνουν λίγα μαθήματα, χρωστάει. Δεν ξέρω αν χρωστάει. Αλλά είναι ένα χρόνο μεγαλύτερο. Πόσο τελειώνει. Και πρέπει να τελειώνει με 9,4. Πάει για μεταπτυχιακό στο Στάνφορντ. Just the two of fame story. 25 λεπτά διαφημίσεις. Λοιπόν, αυτό τραγικό. Πήγαμε να το συζητήσουμε με τον Χρήστ, αλλά τελειώσαμε. Γιατί είπα εγώ τη μαγική λέξη ότι ο Φίπστερ είναι ο coach για τα social media. Α, ναι, ρε, μπρο. Εντάξει, εννοείται ο Χρήστ δεν θα πάρει θέση γιατί. Τον έχει φέρει κιόλας. Ο Χρήστ έτσι κι αλλιώς. Ο Χρήστ, παιδιά, δεν λέει κακό λόγο για κανένα. Όσο πάει, δεν θα έχει θέση για το τίποτα. Θα αρχίσουμε μια συζήτηση για τα cheesecake και θα λέει: δεν έχω φέρει τον cheesecake. Έχω φέρει τον cheesecake. Έχω φέρει τον Mr. Cheesecake. Ναι, μπρο, οι guest του Χρήστ νομίζουν ότι έχουν κάποια. Και καλά του κάνουν χάρη. Μαγκέ, σα φέρνει. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Σα φέρνει αυτό. Δεν πηγαίνετε εσείς. Ναι, πηγαίνετε, αλλά αυτό σας φέρνει. Άμα θέλει. Εντάξει, θέλει πάντα. Αλλά άμα θέλει, μπρο. Δεν μπορεί να πηγαίνει εκεί πέρα και να μου το παίζει τραμπούκι. Ο γαμάω, ναι. Ό, του τύπου. Χρήστ. Κράταθο.
Μπρο, μην πω το σκηνικό που μας είπε. Μην το πούμε αυτό. Μην το πούμε αυτό. Γιατί, μπρο, υπάρχει κόσμο εκεί έξω που του έχει στείλει κάτι μηνύματα, τα οποία αν τα είχα στείλει σε δικιά μου εκπομπή, όχι δεν θα είχα απαντήσει καν. Μπλοκ και σβήσιμο επεισοδίου. Delete, man. Ναι, ρε, μπρο, τι μου λες τώρα. Ναι. Θα μου πει τι θα κάνω στην εκπομπή μου και. Κατάλαβε τώρα, δηλαδή ότι. Ο οποίο δεν ήταν καν. Δεν ήταν καν guest. Δεν ήταν καν guest και του στείλε μήνυμα να τον τραμπουκίσει. Εκεί έχει φτάσει η φάση. Απίστευτο. Ένα απίστευτο φαινόμενο. Αυτό όλο γίνεται γιατί ο Χρήστη είναι πολύ υποχωρητικό άτομο και ανεκτικό. Λέει, και ευγενικό και σωστό. Ναι, κουλουπού. Δεν θέλω να φέρω αντίρρηση στον καθένα. Οπότε δώσε θάρρο στο χωριάτι να σου ανέβει στο κρεβάτι. Μα αλλάγα ό,τι είπε. Αυτό είναι. Δώσε θάρρο στο χωριάτι να σου ανέβει στο κρεβάτι. Και καλά, τι επειδή είναι βρώμικο ο χωριάτι. Όχι, δώσε του θάρρο στο χωριάτι. Α, γιατί επιδείξει. Το χωριάτι. Ναι, αυτό. Δεν ξέρω. Είδα σε επιδείξει. Είναι το δώσε θάρρο και καλά, όσο δίνει θάρρο, άλλο θα σε καβαλήσει στο τέλο. Το πιάνω. Ο χωριάτη ίσω θα μπορούσαμε να πούμε ότι. Ακόμα ένα... και ο χωριάτη. Θα σε καβαλήσει. Ο χωριάτης είναι ίσως, ας πούμε, σε παλιές κοινωνίες είναι ο καλλιεργητής, ο αγρότης, κατάλαβες. Ενώ το αφεντικό είναι στο σπίτι και δώσε θάρρος στο χωριάτη, δηλαδή κατάλαβες από εκεί. Ναι, γιατί ναι. Να σου ανέβει στο κρεβάτι. Γιατί ο χωριάτης κοιμάται στο στάβλο. Ναι, ρε, μπρο, δεν κοιμάται στο κρεβάτι. Ο τότε χωριάτης. Και τώρα. Κατάλαβες, οπότε αυτό είναι ρε φίλε. Okay. Πολύ σωστή παροιμία αυτή, έτσι. Πολύ σωστή, έχει κι άλλες, εσύ πετάς. Γιατί ξέρεις που τα ξέρει τώρα. Κλέβει ο Θωμάς, γιατί έχει τον πατέρα του. Ο πατέρας του είναι το βιβλιαράκι. Το βιβλιαράκι. Μου έχει πει κυριολεκτικά ότι όταν βαριέται, ο Θωμάς δεν μπαίνει social. Γιατί απλά παίρνει τηλέφωνο τον πατέρα του και απλά μιλάει μόνο. Πώς έχω εγώ το Kindle. Λέει ο πατέρας, ξεκινάει audiobook. Μπρο, δεν θα μετάει. Και είναι όλο random facts τύπου TikTok. Λέει. Άμα τα βιβλία ήταν TikTok, είναι ο πατέρας σου. Ναι. Θα μπορούσε άνετα να κάνει σειρά όπου λέει random facts από βιβλία. Μπρο, εγώ μιλήσω τηλέφωνο για ένα whisky και κατέληξα να ξέρω διάφορα facts. Οποία... Γεωγραφικά, πολιτικά. Ναι, είναι podcast. Όταν βγαίνω για τρέξιμο, δηλαδή, παίρνω το Λόλο. Και όταν δεν απαντάει. Πατέρας. Απλά ο Λόλος είναι πιο ζώρικο γιατί χρειάζεται να μιλάω κι εγώ που και που. Ναι. Ενώ ο πατέρας μου είναι easy, δεν χρειάζεται. Όταν του λέω μια λέξη long run. Και μπαίνει. Ναι. Αυτοσχεδιάζει μετά. Τρέξιμο. Α, θα σου πω. Θα σου πω. Είναι τρελό. Τάκης Γρατσούνας OP. Κι άλλη μια φορά. Παντού είναι. Παντού. Anyways. Λοιπόν, τι έλεγα. Εγώ πριν έλεγα off camera και σου είπα να ανοίξει την κάμερα. Σου λέω, άνοιξε το. Για τον. Όχι, λέγαμε. Πήγα να σου πω για τη διορατικότητα. Ναι. Άσε το παράδειγμα. Ρεμπρό, εγώ θεωρώ ότι ναι, μεν, ό,τι κάνεις τώρα κλπ. Αλλά ο κόσμος. Δεν ξέρω, ίσως πρόσφατα στη ζωή μου έσκασε μια διορατικότητα. Είναι πολύ καλή λέξη, αλλά δεν μπορώ να περιγράψω τι ακριβώς σημαίνει. Πρέπει να το πιάσει ο καθένας. Η οποία σε αφήνει να δεις πράγματα πίσω από τα άλλα πράγματα. Δηλαδή εγώ μπορώ να δω συσσαγωγικά τον ουρανό, ας πούμε τώρα, δεν είναι αυτό διορατικό, τώρα κατάλαβες. Ενώ υπάρχει ταβάνι πάνω, μπορώ να δω τον ουρανό. Ένα αντίστοιχο πράγμα με έπιασε, κινητάκι. Κλείσε τον μπουρδέλο, μην σε σπάσω γάμο το κεφάλι μου, γάμο. Συγγνώμη. Α, φόλωσε στην ουσία, δικό μας είναι. τέτοιο. Και η διορατικότητα, ας πούμε, για μένα από το πρόβλημα είναι ότι ρε μπρο, δεν θα είμαι για πάντα τέτοια ηλικία. Οπότε ξέρω ότι κάνω και πτυχίο μαζί, θέλω να πάρω και προφορική, αλλά ξέρεις, καμιά φορά σκέφτεσαι γιατί το κάνω όλο αυτό και γιατί το κάνω όλο αυτό. Ρε μπρο, άμα σου σκάσει μια μέρα η διορατικότητα και δει τον εαυτό σου στα 30, στα 40, μετά λες κάτσε λίγο να έχω το πτυχίο. Γιατί πότε δεν ξέρω, μην θέλω να κάνω ρε μπρο, στο σπίτι. Μπορώ να αποφασίσω ότι δεν θέλω. Εγώ γι' αυτό είπα πριν για τον κοψιάρι. Μπορεί να σου σκάσει ότι δεν θέλω άλλο ρεμπρό αυτό το πράγμα. Και εμένα μου σκάει αρκετές φορές ότι όταν όλοι ζητάνε προσοχή ρεμπρό στο ίντερνετ, μπορεί μια μέρα να μην θέλω καθόλου για να μπουχτίσω. Εγώ έτσι είμαι λίγο αντιδραστικός. Ότι όπου πάει το κύμα, πάω αντίθετα. Πρακτικά με ελέγχουν και εμένα, απλά με την αντίθετη πλευρά. Ναι. Οπότε μπορεί να μου σκάσει. Και μου σκάσει λίγο ότι ρεμπρό, λίγο πτυχίο και λίγο ήρεμα. Γιατί δεν θα είμαστε πάντα 20. Και ξέρεις, ανοίγεις το Instagram και δεν ξέρω. Πες μου λίγο αν είναι και στο δικό σου το ίδιο πράγμα. Ότι νιώθεις ότι είναι μια μάχη για το ποιος θα τα βγάλει πιο γρήγορα, ποιος είναι πιο νέος, ποιος είναι πιο. Το τρέχει πιο πολύ. Ξεκάθαρα. Είναι όλο αυτό το παιχνιδάκι, το ψεύτικο. Μα αυτό είναι τα social.
Αυτό είναι τα social, αλλά κατάλαβες πώς σε βγάζει στο rat race κατευθείαν αυτό το πράγμα. Ανοίγεις το κινητό, γι' αυτό σου είπα πάλι έχει συνέντευξη με το πρωί. Ανοίγεις το κινητό και μπαίνεις στο rat race. Το rat race δεν είναι νέο φαινόμενο. Υπήρχε και πριν το κινητό. Μπορεί να γινόταν με το πηγαίνω στη δουλειά και μιλάω με κόσμο που είναι στο rat race. Και κατευθείαν με βάζει. Και δεν ξεφεύγεις. Και δεν μιλάς να ανοίξεις το μάτι σου, ξέρω εγώ, με κάποιον άλλον που πας, ξέρω εγώ, και είναι σε φάση. Εγώ δεν με νοιάζει καν πώς κινείται ο χρόνος. Δεν έχω ορολόγια σπίτι, ξέρω εγώ. Παλιά, πάνω υπήρχε ένα δεν έχω ορολόγια. Δεν ξέρω τι μέρα είναι. Ποτέ. Πρωτοχρονιά δεν με νοιάζει. Απλά ακούω απ' έξω. Μπορεί να πυροβολήσουν και να νομίζω ότι είναι πρωτοχρονιά, ξέρω εγώ. Ναι. Αυτό μπρο και εμένα μου έσκασε λίγο διαδραστικό και λέω μήπως να πάρουμε και ένα πτυχίο. Έτσι πήγε η Κίμη. Εντάξει, δεν είναι κακό. Η Κίμη δεν είναι λίγο marketing. Μπορείς να κάνεις multi. Η Κίμη προτιμάει δημοσιογραφία. Θυμάσαι το ένα ξέρεις, βιντεάκι. Τώρα. Άμα ξέρεις. Ένα βιντεάκι με κάτι φάρση. Μην ξεκινήσω γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο hate watch που έχω στο YouTube εγώ. που το βλέπω. Και το βλέπω, ρε φίλε, με όλο μου το μίσος. Λοιπόν, παιδιά, θα πούμε κάτι άλλο για αυτό το θέμα. Όποιος κατάλαβε, ναι. Δεν χρειάζεται να είμαστε τώρα εδώ πέρα. Ο νονοϊτό. Πού να ξέρατε τι φόδα έχουμε πάρει. Πού να ξέρατε. Δεν το είπαμε αυτό καν. Δεν είπαμε ούτε για το φυτό. Ναι, μπήκαμε πολύ deep. Αεροπορία. Αεροπορία μπήκαμε σήμερα. Έχουμε το φυτό. Μας είπατε. Πετάξτε το φυτό. Το μπουρδέλο είναι χάλια. Έχει ναι, χαλάσει. Σκορς. Έχει ξεραθεί. Να, τι πήγαμε και κάναμε. Το αναστήσαμε. Το αναστήσαμε με τη δύναμη του σύμπαντος. Του Ευάγγελου. Ναι, όπως ο Μεσσίας μπήκε στο σώμα, ο Ιησούς στο σώμα ανθρώπου, τον έστειλε ο Θεός. Κατάλαβες. Οπότε και το σύμπαν έχει στείλει τον Ευάγγελο, θα το λέμε. Κατάλαβες. Ναι, ο Ιησούς είναι δηλαδή ο Θεός. Ο Ιησούς είναι ο Θεός, αυτό είναι. Απλά είναι, τον έστειλε, είναι ο Θεός ουσιαστικά σε. Ανθρωπόμορφη μορφή. Μορφή. Ανθρωπόμορφη μορφή. Ανθρωπόμορφη. Λοιπόν, πόλε μορφίδι. Μορφέ είναι καλό. Λοιπόν, άκου τώρα ένα. Πώς λέγονται, παραβολή. Μια παραβολή που έχει ναι. Στην βίβλο. Δεν ξέρω ποια καινή Άγια. Μία από τις δύο. Ναι. Πάει τώρα ο Χριστός. Είναι μία από τις dark stories του Χριστού. Έχει δύο-τρεις stories που είναι ο Χριστός λίγο dark side. Προχωράνε τέλος πάντων με τους μαθητές του και πάει να πάρει σίκα από μια σικιά. Αλλά δεν είναι η εποχή των σίκων. Και πάει να πάρει σίκα και ξενερώνει που δεν έχει σίκα. Και λέει καταράσω αυτή τη σικιά γιατί δεν έχει σίκα και την καταράσετε. Γυρνάνε τον κύκλο, ξέρω εγώ, περνάει μια μέρα. Περνάνε πάλι, περπατάνε και μιλάνε. Και περνάνε τη σικιά και του λέει ένας μαθητής. Χριστέ, η σικιά που καταράστηκε έχει ξεραθεί. Καταράστηκε και έχει ξεραθεί. Δεν έχει σίκα τώρα. Ξέρετε, το πούμε λίγο ότι τι έκανε. Χάλε μια σικιά απλά γιατί επειδή έτσι. Και τι απαντάει ο Θεός. Τι απαντάει ο Χριστός δηλαδή. Ο Θεός δηλαδή. Ναι. Να πιστεύετε στο Θεό. Α, εκεί τελειώνει. Να πιστεύετε στο Θεό. Δεν είπε τίποτα. Κατάλαβε. Τι πιάνει από αυτό. Αυτό είναι real στην Καινή Διαθήκη, μπρο. Ο Χριστός το είπε αυτό. Ήταν ένα από τα stories. Ναι. Δεν το έχω ξανακούσει ποτέ. Ούτε εγώ το έχω ακούσει. Αλλά εννοείται αυτά τα έχει ακούσει ο Φέσο. Είναι μόνο τα κωμικά πράγματα τη βίβλου, ξέρω εγώ. Είναι λες και δεν τελείωσαν το story. Και εγώ αυτές τις παραβολές, να ξέρεις, τις γουστάρω τέρμα. Η αγαπημένη μου εντάξει είναι η κλισέ. Όταν σε βαράει ο άλλος φαλιάρα, γίνεται και το άλλο μάγουλο. Ρε μπρο, αυτό είναι επικό. Δεν είναι επικό. Σε βαράει ο άλλος και εσύ σε φάση εδώ. Είσαι τόσο δυνατός που σε φάση εδώ, μπρο, βάρα άλλη μία. Γιατί σκέψου, άμα είσαι ντούκι, το ίδιο πράγμα θα κάνεις. Άμα είσαι ένα τούμπανο, μην ήταν τούμπανο. Και δεν του το ανταποδίδεις βασικά. Δεν του κάνεις τίποτα, μπρο, του λες άλλη μία. Εδώ. Δεν το είπα, αλλά μετά γυρνάς κι άλλη. Και το ξυλίκι, το ξέρεις με το ξυλίκι. Ναι, το ξέρω. Έξω από την εκκλησία το ξυλίκι. Στο ναό που το είχαν κάνει πανηγύρι. Το είχαν κάνει τζάμπο. Τζάμπο το κάνανε. Ναι. Και πήγε και τα ξεκόλιασε όλα εκεί μέσα. Όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος. Έτσι λέει. Έτσι λέει. Όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος. Μπήκε μέσα. Μπρο, μήπως ο Χριστός ήταν λίγο κάφρος. Τέλος πάντων, εντάξει. Irrelevant. Έχει πεθάνει. Irrelevant. Irrelevant. Και είναι ο Κόγιας δεν θα μιλάει. Ο Κόγιας είναι πολύ πιο relevant. Είναι πολύ σημαντικό. Ο Κόγιας είναι πολύ πιο relevant. Και πιο σημαντικός. El Χριστός. W Κόγιας. Και Kaisenat Giat Riz.
Το φτιάξαμε αυτό το φυτό. Πήγαμε, το, κάναμε ένα ritual βασικά. Ναι, γύρω. Κάποιες λέξεις, κάποια πράγματα είπαμε. Είπαμε κάποια κόγκια. Κόγκια. Κάτσαμε, βάλαμε μια φωτιά. Κόγκια. 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 Και έγινε έτσι. Τώρα μπορεί να διπλασιαστεί το φυτό. Ναι, επειδή ξανακάναμε ritual. Θα γυρίσουμε και θα είναι. Δεν θα χωράει εδώ πάνω. Ωπα ρε μαλάκα, τι είναι αυτό εκεί. Τι έπαθα εδώ. Τι είναι αυτό εκεί ρε μαλάκα. Εγώ σου είπα ότι θα διπλασιαστεί. Πετάχτηκε κι άλλο. Βγήκε κι άλλο. Δεν θα σου το δείξουμε τώρα, αλλά όντως υπάρχει. Γιατί είναι και πολύ βαθιά μέσα στον πάδο εκεί πέρα. Τέρμα Θεού είναι που λέμε. Εντάξει, αυτό κάθε φορά επεκτείνεται. Όλο το σκάβουν και πάνε πιο πέρα. Έχουμε. Φανταστείτε. Φανταστείτε ότι μας φτάνει ο χώρος. Και κάθε φορά στο τέέλος είναι ένα εργοτάξιο. Προσθέτουμε 100 μέτρα κάθε εδώ, μέρα. Εδώ και χτίζει. Φαντάζομαι ότι είναι ένα κτίριο στο κέντρο της πόλης που όλο. Elongate τούνελ. Ναι, περνάει τούνελ. Μέσα από άλλα. Άλλα κτίρια. Και δώστου. Μια και είναι και θα... σε όροφο, δηλαδή είναι υπόγειο. Oh, περνάει ψηλά, πάνω από κάποια. Εδώ, πάνω από κάποια, μέσα από κάποια άλλα. Ορανοξύσει στο ελληνικό. Ο σκοπός είναι να φτάσουμε στο ελληνικό, the και project. Να μπαίνουμε μέσα κατευθείαν. Να μπαίνουμε. Δεν έχουμε κυλιόμενο διάδρομο που πηγαίνουμε 100 χιλιόμετρα την ώρα. Πάμε λίγο! Έτσι. Και θα βγαίνουμε κατευθείαν στο apartment. Στο apartment το οποίο θα νοικιάζουμε εμείς. Ναι, 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 ναι. Και μετά ξυπνάς το πρωί, μπαίνεις στο τέτοιο 100 χιλιόμετρα. Όρθιος ρε. Και παίρνεις και μια στάση τύπου σκι. Ναι, 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 έτσι. Είναι τεχνολογίες τώρα πολύ μπροστά. Νανοτεχνολογίες λέμε. Νάνο. Νάνο. Κάτι άλλο είχαμε να πούμε. Αυτά μωρέ. Λοιπόν, πηγαίνετε τσεκάρετε το LOLcast. Έβγαλα LOLcast. Αυτό είναι το solo μου podcast. Εγώ είμαι μέρος σε 3 podcast. Δεν κάνω TikToks. Και έχω δικό μου podcast, έχω αυτό και έχω και του Χρήστ. Ωραία, πηγαίνετε σε κάρτα αυτό. Όλοι follow. Όλοι follow. Όλοι follow. Όλοι unfollow τον Κοψιάλη στο X. Όλοι unfollow τον Κοψιάλη σίγουρα στο X. Και από εκεί και πέρα ό,τι θέλετε. Χειρονετικά unsubscribe. Από εκεί και πέρα follow Ρενή Μέλισσα. Subscribe Alex. Bookmark όλα τα βίντεο του Κόγια. Bookmark το ορεινή μέλισσα βίντεο με το Jimmy Choo. Bookmark, αν μπορείτε. Comment στο τελευταίο βίντεο του Τούτζε για να μπείτε στο επόμενο. Πείτε μου εσύ. Αυτά. Subscribe, like και shout out. Περίμενε, ρε μπρο. Το συγκεκριμένο βίντεο έχει μια πιθανότητα να το κάνει, να το κάνει edit ο Στιξάκος. Τα Reels, παύλα TikTok, παύλα YouTube Shorts, θα μας τα κάνει edit ο... The Greek Cast! Greek Cast, λοιπόν. Subscribe στο Greek Cast! Subscribe! Subscribe! Let's go! All like!